Να πούμε ότι είναι για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Η Ισπανία δεν έχει ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία και καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί τώρα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, όχι στην ενδεκάδα, να το διευκρινίσουμε στους φίλους που μας ακούνε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας που να προέρχεται από την Ρεάλ Μαδρίτης. Απίστευτο και όμως αληθινό όταν μιλάμε για την πολυνίκη ομάδα, την πιο μεγάλη ομάδα βάσει των τίτλων που έχει κατακτήσει της Ισπανίας. Μια σέντρα που βγαίνει τώρα από δεξιά η κεφαλιά και το πρώτο κόρνερ είναι για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Τζόρντι Άλμπα να πηγαίνει για την εκτέλεση, τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας. Ήταν ωραία η σέντρα που βγήκε από τον Φεράν Τόρες, εκεί με το κεφάλι ο Λούστικ απομάκρυνε σε κόρνερ καθώς δεν ήξερε τι συμβαίνει πίσω του, έδιωξε για καλό και για κακό το πρώτο κόρνερ, το πρώτο στημένο στην αναμέτρηση, εκτελείται στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά που έγινε, απομακρύνουν οι Σουηδοί, η κατοχή όμως παραμένει σε πόδια παικτών της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 Ισπανία-Σουηδία. Θυμίζω παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λίγο νωρίτερα η Σλοβακία επικράτησε με 2-1 της Πολωνίας για το ίδιο όμιλο. Πάμε να δούμε εμείς τις συνθέσεις αφού δούμε αυτή την επίθεση της Ισπανίας με τον Όλμο να βγάζει αριστερά. Παίρνει και πάλι την μπάλα. Είναι ωραία η κίνηση εκεί με τον Άλμπα να γυρίζει προς τα πίσω για τον Κόκε. Κόκε και πάλι στον Άλμπα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή για να δούμε ευκαιρία. Εδώ πήγαν να βγάλουν με τη μία οι Ισπανοί. Τώρα η νέα σέντρα από τον Κόκε. Αλλάζει παιχνίδι από δεξιά εκεί που ο Γιορέντε γυρίζει προς τα πίσω στον Λαπόρτε. Πιέζουν, έχουν κλείσει τους χώρους οι Σουηδοί. Οπότε ανακάζονται οι Ισπανοί να γυρίσουν ακόμα πιο πίσω. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, με τον Σίμον κάτω από τα δοκάρια. Και Πάου Τόρες, Γιορέντε, Μωράτα, Κόκε, Ραν Τόρες, Ρόδρι, Άλμπα, Όλμο, Λαπόρτ και Πέδρη. Αυτή είναι η αρχική ενδεκάδα της Ισπανίας. Ένα σύστημα 4-3-3 που έχει επιλέξει ο Ισπανός τεχνικός. Από την άλλη μεριά, η Σουηδή με τον Ρόμπιν Όλσεν κάτω από τα δοκάρια και Λούστικ, Λίντελοφ, Αουγκούστινσον, Λάρσον, Έκταλ, Μπέρκ, ο γνωστός μας ο Μάρκος Μπέρκ που έχει κάνει πράγματα και θάματα και φέτος με την Κράσνοταρ, την ομάδα που αγωνίζεται, ο Σεμπάστιαν Λάρσον, ο αρχηγός, ο Έκταλ, ο Φόρσμπεργκ, ο Ισακ Όλσον και ο Ντάνιελσον είναι η αρχική ένδεκα για τους Σουηδούς, με τον Γιάν Άντερσον, τον Σουηδό προπονητή, να έχει επιλέξει ένα πιο σφιχτό σχήμα και είναι λογικό σε ένα 4-4-2 με τον Μπέρκ και τον Ισακ να είναι η προωθημένη. Η σέντρα που θα βγει από τον Άλμπα, απομακρύνουν και πάλι Σουηδοί με τον Αουγκούστανσον σε κόρνερ, αυτή τη φορά από δεξιά. Έχει πει αρκετά επιθετικά η Ισπανία στην αναμέτρηση. Ο Τζόρντι Άλμπα έβγαλε την σέντρα πολύ ωραία, απομάκρυνε και πάλι η άμυνα της Σουηδίας με τον Αουγκούστινσον αυτή τη φορά. Ένα κόρνερ που έχει πάει να το εκτελέσει από δεξιά ο Κόκε. Παρατηρήσεις από τον Σλοβαίνο διαιτή για τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή της Σουηδίας. Για να δούμε το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση, είναι και αυτό για τους Ισπανούς. Ο Κόκε έχει πάει με το δεξί για αυτήν την εκτέλεση. Ο Κόκε θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά που μακρύνουν όπως η Σουηδή, το σούτ που θα γίνει εκεί, μπαλά περνάει μακριά, το σούτ που έγινε από τον Ντάνι Όλμο. Δεν ανησύχησε ο Ρόμπιν Όλσεν, ο goalkeeper της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, βρήκε τον χώρο, έκανε το σούτ, ωστόσο πέρασε ψηλά πάνω από το δοκάρι της εστίας των Σουηδών. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα για τις σημαντικές επιτυχίες της Ισπανίας που έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει βέβαια την μεγαλύτερη στιγμή της με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010. Να πούμε και για τους Σουηδούς. Τους Σουηδούς που η μεγαλύτερη επιτυχία
που έχουν σημειώσει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι η ημιτελική φάση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1992 που το διοργάνωσαν οι ίδιοι, θα το θυμόσαστε οι παλαιότεροι, αλλά θα το έχουν διαβάσει φαντάζομαι και οι νεότεροι, ότι σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Τάσο το θυμάσαι φαντάζομαι έτσι, ότι σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λόγω του πολέμου είχε αποκλειστεί η Ιουγκοσλαβία, καλέσαν την Δανία η οποία είχε τερματίσει δεύτερη στα προκριματικά πίσω από τους Ιουγκοσλάβους. Οι Δανείοι μαζεύτηκαν από τις παραλίες, κατέβασαν αποστολή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και κατάφεραν να το κατακτήσουν κιόλας. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη που στη συνέχεια νομίζω την αντικατέστησε αυτή την απίστευτη έκπληξη με την κατάκτηση των Δανών σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό απέναντι στην Γερμανία. Νομίζω η μεγαλύτερη έκπληξη όμως όλων των εποχών σημειώθηκε με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωτάθληματος του 2004 στην Πορτογαλία από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Φυσικά οι Σουηδοί, να πούμε Γιάννη, ότι έχουν παίξει και τελικό Μουντιάλ. Έχουν παίξει βέβαια και έχουν παίξει τελικό Μουντιάλ το 1958, ένα παγκόσμιο κύπελο που και πάλι το είχαν διοργανώσει. Ήταν διοργανωτές οι Σουηδοί, αντιμετώπισαν στον τελικό την Βραζιλία. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, Τάσο Επιτρόπου, για να δω τώρα, είσαι διαβασμένος. Ο Πελέ, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, έκανε την πρώτη του εμφάνιση και μάλιστα στον τελικό απέναντι στους Σουηδούς, 5-2 είχε επικρατήσει η Βραζιλία σε εκείνον τον τελικό στην Στοκχόλμη. Ο Πελέ είχε πετύχει δύο τέρματα, ήταν το ξεκίνημα ουσιαστικά εκείνο το παγκόσμιο κύπελο για την πολύ μεγάλη καριέρα ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, κατά πολλούς ο μεγαλύτερος που έχει περάσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει με Διέγκο, έχω μεγάλη συμπάθεια στον Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έτσι φαντάζομαι ότι... Πάμε στο Ισπανία σου, εκεί συμπίπτουμε. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, η μπάλα παίζεται στο κέντρο, ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Σουηδοί, ένα πλάγιο στον χώρο άμυνά τους με τον Αουγκούστανσον να εκτελεί ένα μαρκάρισμα που δέχεται ο Μπέργκο, Σλοβαίνος, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, δεν το αφήνει όμως στο μαρκάρισμα που έγινε από τον Αουγκούστανσον πάνω στον Μωράτα. Φάουλ που κέρδισαν οι Ισπανοί και εκτελέστηκε γρήγορα. Δημιουργούν μια τριπλή ζώνη άμυνας που ξεκινάει ουσιαστικά από το χώρο του κέντρου οι Σουηδοί. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν χώρους σε αυτά τα πρώτα τουλάχιστον λεπτά οι Ισπανοί. Τώρα από δεξιά θα πάρει την μπάλα ο Κόκε. Ο Κόκε που άφησε στον Φερνάν Τόρες και πάλι προς τα πίσω στον Κόκε. Πιέζεται εκεί, θα γυρίσει ακόμα πιο πίσω στον Λαπόρτ, η αμυντική της Ισπανίας τώρα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί με τον Πάου Τόρες. Η μπάλα θα φτάσει στον Μωράτα και πάλι πίσω. Πολλές οι πάσες προσπαθούν να βρουν διαδρόμους, είναι δύσκολο έτσι όπως έχει κλείσει τους χώρους, έχουν κλείσει τους χώρους οι Σουηδοί. Για να δούμε τώρα, θα προσπαθήσουν από αριστερά και μετά να επιχειρούν σέντρες είτε από δεξιά είτε από αριστερά ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στην εστία του Όλσεν χωρίς μέχρι στιγμής να τα έχουν καταφέρει. Βέβαια βγήκε μια καλή φάση με αυτόν τον τρόπο, με την κεφαλιά που έγινε από τον Ντάνι Όλμο και ανάγκασε τον Όλσεν σε σπουδαία επέμβαση. Στο 18 Κόκε γυρίζει προς τα πίσω, από δεξιά τώρα ο Γιορέντε κρατάει την μπάλα. Γιορέντε πιέζεται και από τον Φόρσμπεργκ, έτσι για τον Κόκε. Γιορέντε και πάλι σέντρα που θα βγει, για να δούμε. Μωράτα πήγε να παίξει με τη μία εδώ, δεν κατάλαβε ο Κόκε την κίνηση του συμπέκτη του, σταμάτησε την προσπάθειά του, γυρίζει βέβαια, δίνει συγχαρητήρια στον Γιορέντε για την προσπάθεια, βέβαια δεν αντιλήφθηκε τι θα γίνει στη συνέχεια. Με τον Όλσεν αργά-αργά, τον τερματοφύλακα της Σουηδίας, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ που δεν είναι καθόλου καλό. Μπάλα περνάει απευθείας πλάγιο. Δεν παρακολουθούμε τον ίδιο ρυθμό που είδαμε στα πρώτα λεπτά του πρώτου μηχρόνου, έτσι, Τάσο Επιτρόπου. Σαφέστατα, Γιάννη. Έχει πέσει αρκετά νομίζω ο ρυθμός. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ τους Βολεύει τους Σουηδούς. Ζόρντι Άλμπα και πάλι επιχειρεί από αριστερά. Κόβουν εύκολα οι Σουηδοί εκεί στην κόντρα που έβαλε ο Λάρσον και μια παλιά ψάχνοντας τον Μπερ. Κρατάει ωραία εντός αγωνιστικού χώρου. Θα πάρει και το πλάγιο.
από την προβολή που βάζει εκεί ο Ρόδρη. Πλάγιο για την Σουηδία. Κοντινό πλάνο στον αρχηγό, τον Μάρκους Μπέρκ, που πρόσφερε πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως έκανε πράγματα και θάματα στο πέρασμά του από το τριφύλι, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου το 2014 απέναντι στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου σημείωσε και χάτρικ απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Μάρκος Μπέρκ που συνεχίζει την καριέρα του στην Κράσνοντα. Ζόρντι Άλμπα γυρίζει μπροστά πίσω για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ στον Γιορέντε, ο οποίος θα πάρει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Είναι κοντά του ο Ρόδρι. Επιλέγει τον Μωράτα που είχε γυρίσει, είχε φύγει αρκετά από τον χώρο δράση του. Είχε γυρίσει αρκετά πίσω για να αλλάξει αυτή την πάσα με τον συμπαίκτη του. Τώρα ο Ζόρντι Άλμπα από αριστερά. Κοντινή πάσα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη κρατάει και πάλι στον Άλμπα. Ο Άλμπα πιέζεται εκεί από τον Λάρσον. Αναγκάζεται να γυρίσει και πάλι στον Πέδρη. Πολλές πάσες, η μπάλα γυρνάει όμως μπροστά πίσω. Γιατί επαναλαμβάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν σε αυτό το passing game κατά μέτωπο διαδρόμους οι Ισπανοί. Με τους Σουηδούς μέχρι στιγμής τακτικά, αμυντικά να στέκονται αρκετά καλά. Και πάλι ο Ζόρντι Άλμπα από αριστερά, η κόντρα που θα του βάλει εκεί ο Λάρσον. Το πλάγιο για τους Σουηδούς. Σιγά σιγά όσο περνούν τα λεπτά θα έχουμε και περισσότερο εκνευρισμό, έτσι, από τους Ισπανούς που βλέπουν ότι πολύ δύσκολα με το παιχνίδι που παίζει η Σουηδία μπορούν να φτάσουν με αξιώσεις μπρος στην περιοχή του Όλσεν. Μην ξεχνάμε ότι είναι και γηπεδούχοι ουσιαστικά, πλειοψηφία του κόσμου στην Σεβίλη είναι Ισπάνοι, το καταλαβαίνετε και από τις αντιδράσεις, από τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Και είναι ένα παιχνίδι που το λέγαμε και πριν από λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου, που έτσι όπως εξελίσσεται σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον ρυθμό να έχει πέσει αρκετά, βολεύει την τακτική που έχει επιλέξει ο Άντερσον. Και βλέπουμε ότι ο Ισπανός προπονητής δεν κάνει κάποιες κινήσεις, μάλλον περιμένει να κάποιες κινήσεις θα πρέπει να κάνει σύντομα, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να δούμε τον Άλμπα από αριστερά, θα βγάλει την σέντρα, η κόντρα θα πάρει και πάλι το rebound ο Άλμπα. Κόβουν και πάλι οι Σουηδοί, εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις για κόντρα επιθέσεις. Για να δούμε τον Ίσακ που παίρνει την μπάλα, περνάει για τον Μπέρκ, δεν είναι σε δες offside το Μπέρκ. Βέβαια δεν έχει βοήθεια. Τώρα θα πάει εκεί ο Φόρσμπερκ για τον Ίσακ. Ευκαιρία για την Σουηδία. Πατάει περιοχή ο Ίσακ. Αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω καθώς πιέζεται από τρεις. Θα περάσει, κερδίζει κόντρες για τον Μπέρκ. Μεγάλη φάση. Να, η μεγάλη στιγμή για την Σουηδία. Με τον Ίσακ να κερδίζει δύο και τρεις κόντρες μέσα στην περιοχή. Να γυρίζει για τον Μπέρκ που φαίνεται ότι δεν το περιμένει. Δεν πιάνει το σούτ όπως θέλει εκεί. Δεν ξέρω αν δεν περιμένει τελικά ότι ο Ίσακ θα περάσει. Είναι εκπληκτική ενέργεια του Ίσακ. Ο Μπέρκ χάνει αυτό που δεν χάνεται, έτσι, Τάσο Επιτρόπου. Νομίζω ότι για την κλάση του Σουηδού δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει τέτοια γκολ. Είναι τεράστια φάση. Από το ένα μέτρο, από το ένα μέτρο πέταξε το λάουτ. Τεράστια φάση, βέβαια εδώ πιστώνεται όλη την ενέργεια. Ο Ίσακ, ο οποίος κέρδισε απέναντι σε τρεις Ισπανούς. Ήταν και τυχερός, πήρε και δύο-τρεις κόντρες, γύρισε όμως. Σηκώνοντας το κεφάλι στον Μπέρκ που ήταν τελείως μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής, πλασάρει με τον τρόπο που κανείς επιθετικός δεν θα ήθελε να πλασάρει. Και πάλι περνάει out. Μεγάλη φάση για την Σουηδία. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τους Σουηδούς στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Με τον Πέδρη να κρατάει, περνάει για τον Όλμο. Κόβουν και πάλι οι αμυντικοί της Ισπανίας, της Σουηδίας. Θα καταφέρει να κρατήσει εντός ο Λάρσον. Κατάφερε στην πρώτη φάση, την πετάει όμως εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τους Ισπανούς. Ακούμε και σφυρίγματα τώρα. Έχει πέσει, είναι αλήθεια, βλέποντας αυτά τα λεπτά το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Ισπανοί στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με τον ρυθμό που είχαν δώσει στο παιχνίδι τους στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ρόδρη. Ο Ρόδρη άφησε για τον Λαπόρτ. Για να δούμε αυτή τη φάση παλιά που πάει να βγει εκεί από τον Όλμο. Δεν είναι καλή. Ο Όλσεν
κρατάει την μπάλα στα πόδια, κάποιες διαβουλεύσεις εκεί από τον Λουίς Ενρίκε. Εδώ μάλλον θα έχουμε την πρώτη κίνηση να δούμε ποιον θα επιλέξει. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει κάτι στον άξονα, στα χάθα ο προπονητής των Ισπανών, καθώς από τα πλάγια είναι διαβασμένοι οι Ισπανοί, τόσο από δεξιά ο Γιορέντε που κάνει ό,τι μπορεί, όσο και από αριστερά ο Ζόρντι Άλμπα επίσης κάνει ό,τι μπορεί, όμως κλειδώνουν με τρεις και τέσσερις παίκτες κάθε φορά που γίνουν την μπάλα αυτή, για να μπορέσουν να μην βγει εύκολα τουλάχιστον η σέντρα ή να μπορέσουν να σημαδεύσουν σωστά τα μπακ της Ισπανίας. Δημιουργούν προβλήματα, αλλά όχι τέτοια που να τους δίνουν το δικαίωμα να σκοράρουν, έτσι, σωστά, να κάνουν μια πολύ μεγάλη φάση. Σωστά, συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους Ισπανούς να κρατούν την μπάλα από την άμυνα με τον Παουτόρες, να αφήνει εκεί για τον Πέδρη. Ο Πέδρη άλλαξε με τον Άλμπα και πάλι ο Πέδρη θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί τώρα, θα βγει να πιέσει και τον Παουτόρες ο Μάρκους Μπέρκ. Θα γυρίσει για τον Λαπόρτ που βρήκε χώρο. Αφήνει για τον Γιορέντε. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Ο Μωράτα την κεφαλιά εκεί που δεν υπάρχει Ισπανός. Κόβουν εύκολα με τον Λάρσον. Περνάει για τον Ίσακ. Ο Ίσακ θα πάρει από αριστερά, θα προσπαθήσει και πάλι μόνος του. Ανοίγει το διασκελισμό του, θα κερδίσει και αυτή τη φάση. Προσπάθησε να κερδίσει σε αυτό το τζαρτζάρισμα με τον Λαπόρτο, αμυντικός της Ισπανίας. Όμως αυτή την φάση θα νικήσει τον Ίσακ. Ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους Ισπανούς. Άνοιξε τον διασκελισμό του Ίσακ. Προσπάθησε να πετάξει την μπάλα μπροστά. Μπήκε ο Λαπόρτ, έβαλε δυνατά το τζαρτ. Έπεσε ο Ίσακ, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν κοντά και ο Σλοβαίνος. Οι Ισπανοί που τώρα με τον Γιορέντε, με τον Κόκε, συγγνώμη, να αφήνει τώρα στον Όλμο. Κόκε και πάλι. Η σέντρα που θα βγει, η κεφαλιά που θα πιάσει εκεί ο Αουγκούσταρσον. Προσπαθούν οι Ισπανοί. Ο Μωράτα θα κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρει. Μπάλα περνάει εκτός. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Λουίς Ενρίκε. Διπλή θα είναι αλλαγή, θα δούμε για τους ποδοσφαιριστές που θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε νωρίτερα για την φάση. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούσε να δώσει το φάουλ γιατί άνοιξε τα χέρια, έτσι. Στην προηγούμενη φάση ο Λαπόρτ, στην διεκδίκηση με τον Ίσακ. Θα βάζει και ο Ίσακ. Ο Ίσακ, ήταν φάουλ, ήταν φάουλ του Γιορέντε, αλλά να πούμε ότι είναι και ένα παιδί 1,90 ο Ίσακ, έτσι, δεν είναι κανένας απλά ένα μαμούνι, είναι τρομερή τεχνική, τρομερή τεχνική, μόλις 21 ετών, έτσι. Λοιπόν, Τιάγκο Αλκάνταρα περνάει στην αναμέτρηση, είναι ο ένας ποδοσφαιριστής, η δεύτερη κίνηση είναι ο Πάμπλο Σαράπια για τον Λουίς Ενρίκε, εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο Μωράτα και ο Ρόντρι. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που βγήκαν. Ουσιαστικά άλλαξε το σεντρεφόρ, διαφορετικά σεντρεφόρ βέβαια τώρα, άλλο παίκτης. Βάζει φρέσκα πόδια. Είναι αυτό νομίζω το σχόλιο του Μεντιέτλα, έτσι, λίγο νωρίτερα, ότι ο Μωράτα που χωρίς να έχει την μπάλα στα πόδια του προσπαθεί να ανακατέψει με κινήσεις την άμυνα των Σουηδών. Φαίνεται σαν να είναι έξω από τα νερά του. Είναι διαφορετικός ποδοσφαιριστής ο Σαράπια όμως, και νομίζω ότι επειδή είναι και πιο μαμούλι, να το πούμε έτσι, θα δημιουργήσει έξτρα προβλήματα στην αμυντική διάταξη της Σουηδίας. Και από την άλλη, ο Κάνταρα, νομίζω ότι ο Κάνταρα μπορεί να δώσει αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τα χαφ και βλέπουμε τους Ισπανούς στις εξέδρες να κρατάνε το κεφάλι τους, να τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν γυρίζουν εδώ τη φάση με την μπάλα πίσω. Α, τώρα θα γυρίσει ο Ζόρντι Άλμπα και χειροκροτείται εκεί από τους Σουηδούς ποδοσφαιριστές. Στην αρχή νόμιζαν ότι θα παίξουν, ενώ είχε βγάλει έξω την μπάλα η Σουηδία για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Ζόρντι Άλμα όμως, ο αρχηγός, γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα της Σουηδίας, τον Όλσεν, και θα δώσει το βολέ. Οι μάχες εκεί από τους επιθετικούς των Σουηδών, όπως τώρα θα διώξει ο
Πάου Τόρες σε πλάγιο για την Σουηδία. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον Τάσο Επιτρόπου στον χρόνο που απομένει για τους Ισπανούς. Νομίζω ότι η Σουηδία πάει να κλέψει με την αμυντική τακτική που επέλεξε ο Άντερσον τον βαθμό από την αναμέτρηση που θα είναι σημαντικός αν έρθει τελικά. Γιατί όσα δεν φέρνει ο χρόνος όλος μπορεί να το φέρει στιγμή. Έτσι. Έχουμε παράταση αγωνίας. Ζόρτι Άλμπα άφησε την μπάλα. Λαθάπαλ θα γυρίσει κόντρα εκεί που γίνεται πάνω στον Κράφτ και έχουμε κόρνερ. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση με τον Μικέλ Αγιουρδάπαλ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Τελικά θα αφήσει τον Αλκάταρα. Και ο δεξιοτέχνης ο Αλκάταρα για να δούμε αν έχει να βγάλει κάτι μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα εδώ για τους Ισπανούς. Εκτελείται. Κεφαλιά που γίνεται. Μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί ο Όλσεν που αλληλοσυγχαίρεται εκεί με τον Ντάνιελσον. 0-0. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Η Σουηδία από ό,τι φαίνεται θα πάρουν ένα σημαντικό βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό τον όμιλο είναι τα δύο φαβορί, η Ισπανία και η Σουηδία, για πρόκριση για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων. Αλλά σίγουρα η Σουηδία ξεκινάει, αν τελικά πάρει αυτόν τον βαθμό πολύ σημαντικά, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να συμπληρωθούν και τα 6 των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν έχουν χρόνο οι Ισπανοί που επιχειρούν μια τελευταία επίθεση με τον Φαμπιάν Ρουίς που παίρνει την μπάλα από δεξιά. Θα αφήσει σέντρα που θα βγει. Κεφαλιά, απομάκρυνση και αυτή είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Σλοβαίνος διαιτητής σφυρίζει για τελευταία φορά. Ισπανία-Σουηδία 0-0. Ο Σλάβκο Βίσνιτς, ο Σλοβαίνος, στέλνει τους 22 ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Τελικό αποτέλεσμα Ισπανία-Σουηδία 0-0. Νομίζω είναι πολύ σημαντικός βαθμός για τους Σουηδούς. Από την άλλη μεριά σίγουρα η απογοήτευση είναι για την Ισπανική ομάδα που περίμενε να ξεκινήσει τελείως διαφορετικά σε αυτήν την πρεμιέρα και μάλιστα εντός έδρας στην Σεβίλη απέναντι στους Σουηδούς. Και φαίνεται και αποτυπώνεται και αυτό βλέποντας και τα πρόσωπα των Ισπανών. Η Ισπανία που ήταν αρκετά καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό πίεσε αρκετά, ένα μονότονο παιχνίδι με τους Ισπανούς να έχουν στο 80% της κατοχής, να έχουν τις φάσεις, τις πολύ καλές στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο. Τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια με τον Μωράτα σε θέση τετ-α-τετ αστόχησε απέναντι στον Όλσεν. Λίγο νωρίτερα είχαμε την κεφαλιά του Ντάνι Όλμο την σκαστή και πάλι Όλσεν έπεσε στη γωνία του, του είπε όχι. Μεγάλη φάση του πρώτου ημίχρονου άνοικε όμως και πάλι στη Σουηδία, άνοικε στην Σουηδία που με μία τελική κατάφερε με τον Ίσακ να πάρει την μπάλα, να κερδίσει τις κόντρες, να κάνει το σούτ, την μπάλα να κοντράρει στα πόδια του Γιορέντε, να πάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στα χέρια του Σίμων. Τυχερή αρκετά στάθηκε εκεί η Ισπανική ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε και βόλεψε αρκετά νομίζω τους Σουηδούς, έτσι όπως εξελίχθηκε. Η Σουηδία που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο Ίσακ κέρδισε 2-3 κόντρες μέσα στην περιοχή. Σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Μάρκους Μπέρκ, ο οποίος ήταν μόνος του. Του γύρισε την μπάλα από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Μπέρκ έκανε αυτό που δεν θέλει κανείς επιθετικός να του συμβεί. Δεν έπιασε καθόλου καλά το πλασέ. Η μπάλα έφυγε out. Και η τελευταία φάση του αγώνα ήταν νομίζω η γονατιά που είχαμε από τον Γιάννη, ναι. Πρόσεξε τώρα. Στις 19 του μηνός, ναι, το Σάββατο, οι Ισπανοί παίζουν απέναντι στους Πολωνούς, οι οποίοι οι Πολωνοί είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ναι. Αν τι άλλο, ψάχνουν ένα αποτέλεσμα για να παραμείνουν σε ρυθμό πρόκρισης. Ενώ μια μέρα πριν, την Παρασκευή, στις 18 του μηνός, οι Σουηδοί παίζουν με τους Σλοβάκους. Ναι. Επίσης, πάρα πολύ. Είναι στην κορυφή τώρα. Ακριβώς. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να καθορίσει και πάρα πολλά για τη συνέχεια, διότι με νίκη οι Σλοβάκοι
ουσιαστικά έχουν περάσει στην επόμενη φάση με δύο νίκες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το αποτέλεσμα για αυτή η ισοπαλία και για τους Ισπανούς αλλά και για τους Σουηδούς, εντάξει, οι Σουηδοί έχουν το δικαιολογητικό, αλλά προπάντων το μάτς της Ισπανίας με την Πολωνία στις 19 συγγνώμη, του μηνός, δηλαδή το Σάββατο, είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο για τους Ισπανούς, καθώς αν δεν νικήσουν θα έχουν τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την μετάδοση. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής Αράμπια. Και βλέπουμε τους Ισπανούς στις εξέδρες να κρατάνε το κεφάλι τους, να τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν γυρίζουν εδώ τη φάση με την μπάλα πίσω. Α, τώρα θα γυρίσει ο Ζόρντι Άλμπα και χειροκροτείται εκεί από τους Σουηδούς ποδοσφαιριστές. Στην αρχή νόμιζαν ότι θα παίξουν. Είχαν βγάλει έξω την μπάλα οι Σουηδοί για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Ζόρντι Άλμπα όμως, ο αρχηγός, γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα της Σουηδίας, τον Όλσεν, ώστε θα δώσει το βολέ. Οι μάχες εκεί από τους επιθετικούς των Σουηδών, όπως τώρα θα διώξει ο Πάου Τόρες σε πλάγιο για την Σουηδία. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον Τάσο Επιτρόπου στον χρόνο που απομένει για τους Ισπανούς. Νομίζω ότι η Σουηδία πάει να κλέψει με την αμυντική τακτική που επέλεξε ο Άντερσον τον βαθμό από την αναμέτρηση που θα είναι σημαντικός αν έρθει τελικά. Γιατί όσα δεν φέρνει ο χρόνος όλος πρέπει να το φέρει στιγμή. Έτσι. Έχουμε παράταση αγωνίας. Ζόρντι Άλμπα άφησε την μπάλα. Λαθάπαρ θα γυρίσει κόντρα εκεί που γίνεται πάνω στον Κράφτ και έχουμε κόρνερ. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση με τον Μικέλ Αγιουρδάπαλ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Τελικά θα αφήσει τον Αλκάταρα. Πιο δεξιοτέχνης ο Αλκάταρα για να δούμε αν έχει να βγάλει κάτι μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα εδώ για τους Ισπανούς. Εκτελείται. Κεφαλιά που γίνεται. Μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί ο Όλσεν που αλληλοσυγχαίρεται εκεί με τον Ντάνιελσον. 0-0. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Οι Σουηδοί από ό,τι φαίνεται θα πάρουν ένα σημαντικό βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό τον όμιλο είναι τα δύο φαβορί, η Ισπανία και η Σουηδία, για πρόκριση, για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων. Αλλά σίγουρα η Σουηδία ξεκινάει, αν τελικά πάρει αυτόν τον βαθμό, πολύ σημαντικά, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να συμπληρωθούν και τα 6 των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν έχουν χρόνο οι Ισπανοί που επιχειρούν μια τελευταία επίθεση με τον Φαμπιάν Λουίς που παίρνει την μπάλα από δεξιά. Θα αφήσει σέντρα που θα βγει. Κεφαλιά, απομάκρυνση και αυτή είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Σλοβαίνος διαιτητής φυρίζει για τελευταία φορά. Ισπανία-Σουηδία 0-0. Ο Σλάβκο Βίσνιτς, ο Σλοβαίνος, στέλνει τους 22 ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Τελικό αποτέλεσμα Ισπανία-Σουηδία 0-0. Νομίζω είναι πολύ σημαντικός βαθμός για τους Σουηδούς. Από την άλλη μεριά σίγουρα η απογοήτευση είναι για την ισπανική ομάδα που περίμενε να ξεκινήσει τελείως διαφορετικά σε αυτήν την πρεμιέρα και μάλιστα εντός έδρας στην Σεβίλη απέναντι στους Σουηδούς. Και φαίνεται και αποτυπώνεται και αυτό βλέποντας και τα πρόσωπα των Ισπανών. Η Ισπανία που ήταν αρκετά καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό πίεσε αρκετά, ένα μονότονο παιχνίδι με τους Ισπανούς να έχουν στο 80% της κατοχής, να έχουν τις φάσεις, τις πολύ καλές στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο. Τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια με τον Μωράτα σε θέση τέτα-τέτ αστόχησε απέναντι στον Όλσεν. Λίγο νωρίτερα είχαμε την κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, την σκαστή και πάλι Όλσεν έπεσε στη γωνία του, του είπε όχι. Μεγάλη φάση του πρώτου ημίχρονου, ανήκε όμως και πάλι στη Σουηδία, ανήκε στην Σουηδία που με μία τελική κατάφερε με τον Ίσακ να πάρει την μπάλα, να κερδίσει τις κόντρες, να κάνει το σούτ, την μπάλα να κοντράρει στα πόδια του Γιορέντε, να πάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στα χέρια του Σίμων. Τυχερή αρκετά στάθηκε εκεί
η ισπανική ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε και βόλεψε αρκετά νομίζω τους Σουηδούς, έτσι όπως εξελίχθηκε η Σουηδία, που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο Ίσακ κέρδισε 2-3 κόντρες μέσα στην περιοχή. Σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Μάρκους Μπέρκ, ο οποίος ήταν μόνος του. Του γύρισε την μπάλα από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Μπέρκ έκανε αυτό που δεν θέλει κανείς επιθετικός να του συμβεί. Δεν έπιασε καθόλου καλά το πλασέ. Η μπάλα έφυγε out. Και η τελευταία φάση του αγώνα ήταν νομίζω η γονατιά που είχαμε από τον Γιάννη. Ναι, πρόσεξε τώρα. Στις 19 του μηνός, ναι, το Σάββατο, οι Ισπανοί παίζουν απέναντι στους Πολωνούς, οι οποίοι οι Πολωνοί είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αν τι άλλο, ψάχνουν ένα αποτέλεσμα για να παραμείνουν σε ρυθμό πρόκρισης. Ενώ μια μέρα πριν, την Παρασκευή, στις 18 του μηνός, οι Σουηδοί παίζουν με τους Σλοβάκους. Ναι. Επίσης,